είναι ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για ακόμη μια φορά και πάρα πολύ τυχεροί και περήφανοι, θα πω εγώ, που έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενούμε κοντά μας δύο από τα κορίτσια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Δύο από τα αστέρια της Εθνικής Γυναικείας Ομάδας Ποδοσφαίρου. Τώρα ενθουσιαστήκατε, βλέπω. Ενθουσιαστήκατε με τα κορίτσια. Δύο ενθουσιασμένοι. Δεν ξέρω αν έτσι βέβαια. Δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν ξέρω, είναι η Εθνική Ομάδα Γυναικών Ποδοσφαίρου, παιδιά, από την ώρα που κατεβήκατε Ηράκλειο, καλά, Δανά, εσύ το ζεις, αλλά και τα υπόλοιπα κορίτσια, υπάρχει ένας υπέρμετρος έτσι ενθουσιασμός, ναι, από όλους εμάς, να έρθουμε στο γήπεδο, να δούμε κάτι διαφορετικό, να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο και να δούμε και γυναίκες που φορούν το εθνόσημο, παίζουν σαν οικογένεια, αλληλοστήριξη, αλληλοκάλυψη. Δεν το βρίσκεις εύκολα σε ομάδες. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Μαρία Δανάη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε πολύ χαρούμενες που βρισκόμαστε εδώ. Σε αυτό που έλεγες, να σου πω ότι και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια που παίξαμε εδώ με την Ουκρανία, γενικότερα και η υποδοχή και ο κόσμος ήταν πολύ θερμός, υπήρχε πολύ στήριξη. Και είναι μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε και πάλι εδώ. Βρισκόμαστε, Μαρία, και σε έναν, μάλλον σε μια Μαρία προετοιμασία. Βέβαια, εντάξει, τα κορίτσια γνωστά δεν χρειάζονται συστάσεις πολλές φορές, αλλά το σωστό και το τυπικό είναι αυτό να σας παρουσιάσουμε. Είμαστε στην προετοιμασία για τον αγώνα της Παρασκευής, που και εμείς προσπαθούμε πώς και πώς και θέλουμε να είμαστε εκεί 5 η ώρα που παίζουμε. Και θα είμαστε έτσι ένθερμοι προς τη στιγμή. Να βροντοφωνάξουμε. Με τη Σερβία, πώς θα γίνει τώρα. Να σου πω κάτι, θέλουμε κάτι της. Ναι, ήδη από τη Δευτέρα έχουμε μπει σε mood αγώνα. Έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία μας. Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Έχουμε μείνει ακόμα 2 μέρες. Mm-hmm. Θα τις αξιοποιήσουμε και ευχόμαστε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό την Παρασκευή και με τη βοήθεια του κόσμου να πάρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό το κάνετε κάθε φορά, θα πω εγώ. Είναι δύσκολος ο αντίπαλος η Σερβία? Γιατί είμαι σίγουρη ότι κι εσείς μελετάτε τις ομάδες, ξέρετε τα κορίτσια και εκείνα τα δυνατά τους σημεία ή τα αδύνατα σημεία τους. Έχετε καθόλου άγχος? Άγχος νομίζω υπάρχει σε κάθε παιχνίδι, με κάθε αντίπαλο. Το θέμα είναι το άγχος να είναι δημιουργικό και να μην σου δημιουργεί πρόβλημα στο παιχνίδι. Η Σερβία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι σε ανώτερη θέση από εμάς στο ranking της UEFA. Και έχει και παράδοση στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Ναι, και στους άντρες και στις γυναίκες. Ωστόσο, νομίζω ότι δεν πρέπει να μας πτώει αυτό. Εννοείται πως όχι. Είδαμε πρόσφατα και η Εθνική Ανδρών με τη Γαλλία να μετρήθηκε στα ίσα και απέσπασε την ισοπαλία. Επομένως, δεν έχουμε κανένα να φοβηθούμε και πάμε να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Δανάη, πώς το ζείτε όλο αυτό? Γιατί να πω ότι, καλά, εσύ χρόνια τώρα έχεις ζήσει μέσα να αλλάζει η εθνική ομάδα, να έρχονται νέα πρόσωπα, να φεύγουν παλαιότερες κτλ. Πώς το ζεις όλο αυτό, πώς εξελίσσεται η εθνική ομάδα γυναικών μέσα στα χρόνια και αν τώρα όντως ζείτε καλύτερες στιγμές υπό την έννοια ότι έχει γίνει πιο γνωστό το γυναικείο ποδόσφαιρο πλέον στην Ελλάδα, τη χάνεται αποδοχής και χειροκροτήματος στο γήπεδο, πολύ κόσμο, δηλαδή 3.000 κόσμο σε ένα γυναικείο αγώνα. Δεν έχει ξανασυμβεί. Το βασικό, είπες μια λέξη βασικά, εξέλιξη. Το βασικό είναι αυτό, ότι είμαι στην Εθνική Ομάδα Γυναικών από το 2008-2009. Καταλαβαίνεις ότι έχω ζήσει πάρα πολλά, έχω βρεθεί με πολλές συμπαίκτριες, έχω βρεθεί με πολλούς αντιπάλους. Θεωρώ όμως για μένα ότι αυτή η στιγμή όμως είναι ιδανική. Είμαστε μία παρέα, είμαστε μία οικογένεια, έχουμε ένα προπονητή ο οποίος πρώτα απ' όλα είναι άνθρωπος και αυτό είναι το βασικό. Μας καταλαβαίνει, μας στηρίζει. Μας βοηθάει. Τώρα ο κόσμος εξελίσσεται κι αυτός μαζί με μας. Φεύγουν τα ταμπού, οι προκαταλήψεις, όχι δεν θέλω την κόρη μου να παίξει ποδόσφαιρο, όχι η κόρη μου θα πάει στον μπαλέτο. Πλέον δεν υπάρχει αυτό. Σε ένα κομμάτι το πώς τελικά έχει ομαλοποιηθεί στη σκέψη του Έλληνα, το έχετε το μερίδιο ευθύνης εσείς. Έτσι, μέσα από τις ομάδες σας, μέσα από το ποδόσφαιρο που παίζετε, μέσα από τα μηνύματα που στέλνετε. Εγώ θεωρώ βασικό ρόλο έπαιξε το παγκόσμιο που έδειξε φέτος η τηλεόραση το καλοκαίρι. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Αλλά σίγουρα και εμείς που προσπαθούμε τόσα χρόνια για να σταθεροποιήσουμε, για να φέρουμε το ποδόσφαιρο γυναικών εκεί που θέλουμε, και ακόμα δεν έχουμε κάνει αυτά την πρόοδο, μάλλον που θα θέλαμε.
Αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά η κατάσταση θα μορφύνει ακόμα περισσότερο. Μπράβο. Και σίγουρα, ναι, είπες 3.000 κόσμο, μπορεί να ήταν και παραπάνω κόσμο που είχε έρθει στο γήπεδο. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Μπορεί, Δανάη, στην Ελλάδα, θα πω εγώ γενικότερα, κάπως να αργήσαμε να εκτιμήσουμε το γυναικείο ποδόσφαιρο. Με κάθε επιφύλαξη το λέω αυτό. Όμως, από την άλλη, έρχομαι και απαντάω ότι ποτέ δεν είναι αργά και σίγουρα αυτό μπορεί να συμβεί. Και πολλές φορές έχουμε όλοι μας ανάγκη να παρατηρήσουμε και να παρακολουθήσουμε πρότυπα ανθρώπων να κάνουν αυτό το βήμα, αυτή την υπέρβαση που η κοινωνία θεωρούσε υπέρβαση. Γιατί πολλές φορές μπορεί να υπάρξουν και παιδιά, μικρά κορίτσια που κάποιο του έκοψε τα φτερά, γιατί κάποιο του είπε ότι δεν κάνει για το ποδόσφαιρο. Μα για ποιο λόγο να πα στο ποδόσφαιρο, μα κάνε κάτι πιο γυναικείο, πιο κοριτσίστικο, που δεν έχω καταλάβει καν ποιο το καθορίζει αυτό. Αλλά όπω και να έχει, η δική σα ιστορία, και απευθύνομαι και στη Μαρία και σε εσένα, πώ ξεκινάει με το ποδόσφαιρο, πώ καταλαβαίνετε ότι η δική σα η αγάπη είναι αυτή η σφαίρα, αυτή η μπάλα, η θεά, όπω μπορεί ο καθένα να τη λέει, και μπαίνει στη διαδικασία να ασχοληθεί ενεργά και επαγγελματικά στην πορεία τη ζωή σου. Όπω έχω πει πολλέ φορέ, είναι μικρόβιο. Δηλαδή, εγώ γεννήθηκα για να κάνω αυτό. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ μου με τίποτα άλλο. Δεν δοκίμασες τίποτα άλλο. Σε θυμάμαι, από άλλο. Το 99-2000 σε θυμάμαι. Ακριβώς. Από τις τρίπλες που δεν δοκίμασες ούτε μπάσκετ, ούτε μπαλέτο, ούτε χορό, ούτε τίποτα παρεμφερές. Τίποτα. Γεννήθηκα για να παίζω μπάλα. Και δεν θυμάμαι ποτέ και κανέναν γύρω μου να μου πει μη το κάνεις ή δεν είναι αυτό, διάλεξε κάτι άλλο, τίποτα. Είχα τη στήριξη, είχα πάντα την οικογένειά μου δίπλα μου. Τους ανθρώπους, τους φίλους μου που επέλεγα εγώ πάντα κοντά μου. Οπότε ίσως γι' αυτό και έχω αξιωθεί και έχω φτάσει μέχρι εδώ. Μάλιστα. Τι ωραίο αυτό. Μαρία, εσύ πώς το ζεις όλο αυτό και πώς, να πούμε και για σένα, η πρώτη επαφή με το ποδόσφαιρο, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ζητούσες πάντα, ήταν κάτι το οποίο προέκυψε στην πορεία? Εγώ σε παιδί γενικά και ακόμη και τώρα που έχω μεγαλώσει, πάντα κάνω αυτό που θέλω. Δεν με περιορίζει η άποψη των άλλων. Πόσα χρόνια παίζεις ποδόσφαιρο? Από 6 χρονών παίζω. 6 χρονών, πολύ μικρή. Ναι. Ήταν αυτό που ήθελα να κάνω και απλά το έκανα. Οι γονείς μου ήταν αρρωγοί σε αυτό. Επομένως, η άποψη των άλλων δεν με ενδιέφερε. Είτε με αποκαλούσαν αγοροκόριτσο, είτε μου έλεγαν ότι απλά τα αγόρια παίζουν ποδόσφαιρο. Αλλά πλέον αυτά δεν με ενδιέφερε. Ναι. Ακόμα τα συζητάμε αυτά. Ενέτη, δυστυχώς υπάρχουν. Σχεδόν 24. Ναι. Υπάρχουν, αλλά. Νομίζω είναι σε κάθε προσωπικότητα το πώς το διαχειρίζεται και πώς προχωράει. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου η άποψη των άλλων. Επομένως, κάνω αυτό που αγαπάω. Μαρία, συγγνώμη, Χριστίνα. Ναι, ναι, ναι. Πώς είναι τα πράγματα στο Ηράκλειο, που είσαι εδώ, διότι χρόνια φωνάζαμε να γίνει η έδρα της Εθνικής μας Ελλάδος, τουλάχιστον των ανδρών. Τώρα βλέπουμε ότι ανακοινώθηκε και από την εκπομπή μας εδώ, την είδηση την είχε βγάλει η Χριστιάνα. Είχε πει ο κύριος Τζόρτζογλου, αν δεν απατώμε, ότι η μόνιμη βάση της Εθνικής Ομάδας Γυναικών θα είναι το Ηράκλειο, θα είναι το Γεντί Κουλέ, το γήπεδο του Όφη. Πώς είναι το κλίμα εδώ, πώς το ζείτε, οι εγκαταστάσεις, η υποστήριξη από την ΕΠΣΗ, από διάφορους χορηγούς, υποστηρικτές. Νιώθετε ότι είστε προστατευμένες και ότι πάμε να κάνουμε με τη Σερβία επίσης το κάτι παραπάνω, γιατί μάτς με μάτς. Νιώθω ότι είμαι στην πόλη που έχω μεγαλώσει, έτσι νιώθω. Κι ας μην έχεις μεγαλώσει. Ναι, είναι τόσο οικείο το περιβάλλον. Το καταφέραμε, Δανάη, μια χαρά τα πάμε. Εδώ βλέπουμε και τα πλάνα από την άφηξή σας ή τη Σερβίας η ομάδα. Ναι, από εμάς είναι. Η δική σας άφηξη. Ναι. Πολύ, πιο μετά ίσως να έχουμε και την άφηξη της Σερβίας, της αντιπάλου, που την υποδέχτηκαν και εκεί με παραδοσιακά θέματα, κριτικά κτλ. Ναι, Μαρία, για πες. Είναι πολύ πρωτόγνωρο αυτό που ζούμε, γιατί δυστυχώς στην Αθήνα, γενικά σε μια μεγαλούπολη, δεν το ζεις αυτό. Η καθημερινότητα είναι τόσο έτσι, πριν τόσο γρήγορα, που δεν έχεις την επαφή με τον κόσμο. Γενικά δεν έχεις τη στήριξη που χρειάζεσαι. Εδώ αυτό το βιώνουμε τελείως διαφορετικά από το χώρο που διαμένουμε, στο χώρο που προπονούμαστε. Όλοι μας έχουν αγκαλιάσει, η Ομοσπονδία είναι δίπλα μας όλο αυτό τον καιρό σε ό,τι χρειαζόμαστε. Νομίζω ότι δεν μας λείπει τίποτα. Είμαστε πραγματικά, τα έχουμε όλα. Τα έχετε όλα. Τα έχετε όλα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δανάη, να ρωτιόμουν πριν, κάθε φορά έτσι που έχουμε αυτή τη χαρά να σας παρακολουθούμε, είτε είστε στον αγώνα σας, είτε έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε μαζί σας. Αναρωτιέμαι τώρα, πώς είναι για μια αθλήτρια να βρίσκεται και να ανήκει στην Εθνική Ομάδα Γυναικών Ποδοσφαίρου και με ποια έννοια, ποια είναι η καθημερινότητά της, πόσο απαιτητική είναι αυτή η μέρα, τι μπορεί να αφήσει στην άκρη, τι μπορεί να θυσιάσει αυτή η γυναίκα για να μπορέσει να είναι τυπική, συνεπή στις προπονήσεις της, στη διατροφή της, στο κομμάτι αυτό που λέγεται γυναικείο ποδόσφαιρο. Στην οικογένεια μπορεί να έχει παιδιά.
Δεν μπορεί να θέλει να δημιουργήσει την πορεία. Να δημιουργήσει. Θυσιάζει τα πάντα. Από ένα απλό καφέ, από το φαγητό που μπορεί να θέλεις να φας, αλλά να μην επιτρέπεται, από ένα ποτό με φίλους που θες να πας και δεν μπορείς, από το να μην έχεις την οικογένειά σου δίπλα σου γιατί ζεις αλλού ή δουλεύεις αλλού. Είναι πολλά. Το θέμα είναι όμως το πόσο το θέλεις για να το κάνεις αυτό. Και πόσο αξίζει τον κόπο στην τελική για τον καθένα σας, για την κάθε μία σας. Αξίζει τον κόπο, αξίζει όσο υπάρχει εξέλιξη και πρόοδος, αξίζει τον κόπο. Γιατί τουλάχιστον θεωρώ ότι θα αφήσω το στίγμα μου σαν Δανάη στις μικρότερες γενιές να μην ταλαιπωρηθούν όσο έχω ταλαιπωρηθεί εγώ όταν ήμουν στην ηλικία τη δικιά τους. Θα βρούνε πολύ καλές εποχές μπροστά τους. Που είναι κρίμα που τουλάχιστον τα πιο παλιά παιδιά πριν από μένα δεν έχουν βρει καλές συνθήκες. Τι ποδόσφαιρο πρέπει να παίξει εθνική για να κερδίσει το μάτς με τη Σερβία, γιατί και ο κόσμος καμιά φορά, δηλαδή τώρα του δίνεται η ευκαιρία του κόσμου να έρθει να σας δει, θα υποστηρίξει λόγω εθνοσύμου, θα υποστηρίξει λόγω της γυναικείας ομάδας, αλλά σκέφτεται μέσα του, θα δω αυτό το ποδόσφαιρο που μου έχουν περιγράψει, δηλαδή παίζετε εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, έχετε απίστευτη αλληλοκάλυψη μέσα στο γήπεδο. Ένα αγώνα που αυτόν περιμένεις να δεις όταν πας στο γήπεδο, πολλές φορές η ομάδα σου δεν παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο, δυστυχώς, δεν είναι κάθε Κυριακή ίδια. Την εθνική ομάδα όμως που προετοιμάζεται όλο τον καιρό και μιλάμε για τα αστέρια του ελληνικού γυναικείου ποδοσφαίρου, για σας θεωρείται πλέον δεδομένο. Παίζετε εντυπωσιακό, καλό ποδόσφαιρο για την Ελλάδα και για τους φιλάθλους που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Κοίτα, αυτό που είπες τώρα, ίσως στο πρώτο μάτς με την Ουκρανία είχαμε περίπου γύρω στα 2 με 2.500 κόσμο. Στο δεύτερο μάτς είχαμε περίπου 1.000 παραπάνω. Που αυτό σημαίνει ότι και ο κόσμος που βρισκόταν εκεί, αλλά και ο κόσμος που ήρθε στο δεύτερο παιχνίδι για να δει, ήρθε. Κοιτάξτε αυτόν... εδώ τα παιδιά σήμερα τι έκαναν στα σχολεία που πήγατε βόλτα, εσείς και οι συμπαίκτριές σας. Σας υποδέχτηκαν, πολλά παιδιά χειροκρότησαν, συγκινήθηκαν τα παιδιά που σας είδαν εκεί. Δηλαδή, να στιγμές, τα πρότυπα που δεν, συζητάμε τα τώρα. Πρότυπα, ναι, δεν τις συναντάς εύκολα αυτές τις στιγμές πλέον. Με τα παιδιά, να σου πω την αλήθεια ότι έχω έρωτα. Μπορώ να ασχολούμαι με τα παιδιά όλη μέρα. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Γιατί είναι αγνές ψυχές. Είναι... Έτσι. Το μέλλον το ίδιο. Ακριβώς. Μαρία, εσύ. Εγώ επειδή έχω και δύο μικρότερα αδέρφια και ουσιαστικά τα έχω μεγαλώσει, είμαι πολύ κοντά έτσι με τα παιδιά και... Χαιρόμαστε που στα μάτια τους είμαστε πρότυπα αυτό. Θέλουν είτε τα κοριτσάκια να ασχοληθούν με το γυναικείο ποδόσφαιρο, ακόμα και τα αγόρια να γνωρίζουν αυτό που κάνεις. Οπότε είναι πάρα πολύ όμορφο. Μπράβο. Το κομμάτι τώρα της ψυχολογίας γενικότερα. Πόσο σημαντικό ρόλο, Μαρία, διαδραματίζει στο γήπεδο και γιατί το ρωτάω τώρα αυτό? Γιατί πρώτον πατάω στο κομμάτι ότι θέλουμε όλοι να είμαστε εκεί 5 η ώρα την Παρασκευή να σας εμψυχώσουμε. Πόσο μεγάλο ή μάλλον πόσο δύσκολο ή και εύκολο μπορεί να είναι, αν σου συμβαίνει κάτι, γιατί άνθρωποι είμαστε, σκέψεις έχετε και εσείς, να πατήσεις εκείνο το κουμπάκι τη στιγμή που πατάς στον αγώνα, που πατάς το γήπεδο και λες τώρα είμαι αθλήτρια, τα αφήνω όλα πίσω μου, πρέπει να αποδώσω στον αγώνα, να συνεργαστώ με τις συμπαίκτριές μου και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Μπορεί να συμβεί αυτό? Μπορείτε να εκπαιδεύσετε τον εαυτό σας στην ουσία να παραγωνίζει ό,τι δεν πρέπει να υπάρχει στο μυαλό του και να εκείνα τα 90 λεπτά να βρίσκεται μόνο εκεί? Ουσιαστικά ο αθλητής πρέπει να το κάνει αυτό για να μπορέσει να αποδώσει το γήπεδο. Όμως το θέμα της ψυχικής υγείας είναι πάρα πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι ο κόσμος ειδικά σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι θα είναι πολύ βοηθητικός για κάθε αθλήτρια, είτε είναι σε πολύ καλή ψυχολογία, είτε ότι μπορεί να κάνει κάποιο λάθος να επηρεαστεί. Η στήριξη και μόνο το πάμε το δυνατά, ναι, θα δώσει έναυσμα να της αλλάξει όλη η ψυχολογία. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντική η στήριξη. Και ο ίδιος, ας πούμε, τα κορίτσια που βρίσκονται στον πάγκο είναι πάρα πολύ βοηθητικά, γιατί βλέπουν το παιχνίδι, ακριβώς, δίνουν παλμό, δίνουν ρυθμό και βλέπουμε ότι όλοι αγωνιζόμαστε για ένα αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει «είμαι βασική, παίζω, θα δώσω περισσότερα». Τα κορίτσια που βρίσκονται στον πάγκο πρέπει να δώσουν ακόμη περισσότερα για να βοηθήσουν αυτές που είναι μέσα. Το βλέπουμε και με την εθνική ομάδα ανδρών. Καμιά φορά απορούμε και λέμε, ας πούμε, γιατί στον πρόσφατο αγώνα με τη Γαλλία ο δικός μας ο Γιώργος έκατσε στον πάγκο, κριτικός.
Γιατί έκατσε στον πάγκο, γιατί δεν έπαιξαν τα υπόλοιπα παιδιά. Μα ο καθένας αποτελεί ένα συνδετικό κρίκο, ένα κρίκο της αλυσίδας. Είναι έτσι. Όλοι μαζί, μία αγροθιά, είτε παίζουν είτε όχι. Να ρωτήσω κάτι, πάθατε ένα σοκ στην Εθνική με τον τραυματισμό της Φανής, τον Ιραν Λί. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, διότι ο τραυματισμός επήλθε εδώ, από ό,τι κατάλαβα στο Ηράκλειο, στην προπόνηση. Επέστρεψε τις προηγούμενες ώρες στη Θεσσαλονίκη. Έχετε εικόνα σε τι κατάσταση είναι και πώς το πήρατε εσείς όλες τις μέρες να είστε μαζί, να προετοιμάζεστε για ένα τόσο σπουδαίο παιχνίδι και τελικά. Δυστυχώς έγινε τη μέρα που ήρθαμε ο τραυματισμός της Φανής. Ήταν ένα μεγάλο σοκ για όλο το team, όλη την ομάδα, τις παίχτες, το staff. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά στο ποδόσφαιρο. Απρόβλεπτο. Ναι, ήταν εντελώς απρόβλεπτο, όμως η Φανή μας έδειξε από την ίδια τη στιγμή ότι είναι ένα πολύ δυνατό παιδί. Θα την αφήσει έξω για πόσο καιρό, Δανάη? Ανάλογα. Πιστεύω 2 μήνες το λιγότερο. Άρα θα χάσει τα παιχνίδια τα υπόλοιπα του Nations League, έτσι ναι, σίγουρα. Ναι. Αλλά σημασία έχει να γίνει καλά. Σημασία έχει ότι έπαθε το λιγότερο κακό που μπορούσε να πάθει. Αυτό είναι το βασικό. Και είμαι σίγουρη ότι θα επιστρέψει πιο δυνατή. Έτσι. Αχ, είναι εκείνα τα δύσκολα που συμβαίνουν, αλλά όπως και να έχει, και εσείς είστε πολύ δυνατές, δυναμικές και θα το παλέψετε. Και εκείνη από τη Θεσσαλονίκη και εσείς από εδώ. Με λίγα λόγια, με λίγες κουβέντες, γιατί πρέπει να πάμε δυστυχώς σε break. Θα μπορούσαμε να μιλούμε πάρα πολύ ώρα μαζί σας. Είστε εξαιρετικές συνομιλήτριες. Οι επόμενοι στόχοι ποιοι είναι? Βλέπαμε προσφάτως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών, Εθνικών Ομάδων και όλοι χαζεύαμε. Φανταστείτε τι θα γίνει να βλέπετε εμάς εκεί. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλουμε. Είναι ο στόχος ο επόμενος σε 4 χρόνια. Σίγουρα. Κάθε ομάδα θέλει να ανεβάζει τον πύχη και να προχωράει. Το ίδιο θέλουμε και εμείς. Δεν θέλουμε να μένουμε στάσιμες. Θέλουμε να δείξουμε ότι πραγματικά γίνεται πρόοδος και το γυναικείο ποδόσφαιρο, ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο, έχει ανέβει επίπεδο. Αυτό λοιπόν θέλουμε να το αποτυπώσουμε. Σε 4 χρόνια από τώρα και με αρχηγό τη Δανάη Σιδηρά, ακόμα στην Ελλάδα. Το θέμα μας είναι το τώρα. Εμείς θέλουμε την Παρασκευή να δείξουμε το καλό μας πρόσωπο και το καλό μας. 5 η ώρα, το ξαναλέμε, θα γίνουμε γραφική. 5 η ώρα, όλοι στο Γιατικούλε. Καλά το κάνουμε. Έτσι. Να σας το υπενθυμίσουμε, να είμαστε εκεί. Θέλουμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς την Παρασκευή με τη Σερβία. Θα τους πάρουμε. Εμείς κάνουμε καλό ποδάρικο. Καλή επιτυχία. Να είστε πολύ. Όλους σας, τον προπονητή σας, όλους τους ανθρώπους που σας στηρίζουν. Και θα τα πούμε την Παρασκευή κάπου στην Κερκίδα, θα είμαστε κι εμείς. Θα φωνάξουμε. Ναι, καλά. Θα βάλουμε τα γαλανόλευκα να μας δουν τα κορίτσια να παίρνουν δύναμη περισσότερο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, να αποχαιρετήσουμε τα κορίτσια μας, τα αστέρια μας και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με φαγητό. Θα φτιάξουμε ψωμάκι, βρε. Ψωμάκι. Ωραίο, λαχταριστό ψωμάκι. Και τα λέμε σε λίγο. Bye.